μην του κοσίτα. Πάντως, ρε παιδιά, λοιπόν, παιδιά, καλά έκανε τώρα μεταξύ μας. Μεταξύ μας, μας βλέπουν και τηλεθεατές, αλλά και πολύ καλά έκανε. Και πολύ καλά έκανε αν δεν ισχύει κάτι, να βγαίνει το δημοσιεύσει. Εννοείται, λέει. Γελάω πολύ, έμαθα το πατέρα μου, αλλά κρίμα είναι για πολλές εφημερίδες. Δηλαδή, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν. Επιβεβαιώστε κάτι. Δεν και καλά, αν δεν έχετε θέμα, πρέπει να γράφετε ένα ψέμα. Βασική αρχή να διασταυρώσεις. Εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές. Ή να μου στείλουν μήνυμα. Και να γράφουν, να μου λένε, έχω σκοπό να γράψω αυτό για σένα. Okay, να ξέρεις. Δήλωση. Προειδοποίηση. Όχι, τι σημαίνει έχω σκοπό άμα δεν υφίσταται, αν εγώ δεν θέλω να γραφτεί κάτι. Mm-hmm. Και απάντησα, πολύ ωραίο, ότι αν γράψεις κάτι τέτοιο για μένα, θα βγω κι εγώ μέσα από την εκπομπή ή από τα social και θα το διαψεύσω. Αν δεν ισχύει. Γιατί να μου απειλείς ότι θα γράψεις κάτι για μένα που δεν ισχύει. Ακριβώς. Μην γράψεις τίποτα. Και μετά έγραψα από ποια εφημερίδα, χωρίς όνομα, ότι παρουσιάστε που δεν θέλουμε να ξαναφέρουμε το όνομά της. Μην το αναφέρετε ποτέ. Από το να γράφετε ψέματα, μην αναφέρετε ποτέ ξανά το όνομά μου. Ή από το να με απειλείτε, όχι μόνο εμένα, κι άλλους συναδέλφους, ότι θα γράψουμε αυτό, θα γράψουμε εκείνο, από το να με απειλείτε, μην με ξαναγράψετε ποτέ. Και στην τελική δεν είναι απειλές στη δημοσιογραφία. Καμία έχουμε ανάγκη δεν έχω. Λίγο, καθημερινή εκπομπή έχω και προβάλλομαι κάθε μέρα. Και κανένας μας, ορίστε εδώ, μην ξαναγράψετε ποτέ τίποτα για μένα. Δεν μου καίγεται καθόλου. Είναι ενώνει τη νύχτα. Θα γράψω για σένα αυτό. Απειλητικά. Με το έτσι θέλω. Απειλητικά. Ωραία. Γράφεις, το γράφεις αυτό που το γράφεις. Δεν κατα...